Η μας σήμερα γίνεται η μικροστατική καταστροφή από τη γενοκτονία των Ελλήνων και όχι μόνο των Ελλήνων και των Ασσυρίων και των Αρμενίων και γενικότερα όλων των χριστιανικών πληθυσμών που ζούσαν στη Μικρά Ασία. Οι γείτονές μας δεν έχουν αποδεχθεί ούτε παραδεχθεί ότι έκαναν γενοκτονία. Μάλιστα πρόσφατα ο πρόεδρός τους αμφισβητεί και τις διεθνείς συνθήκες. Μιλάει για σύνορα της καρδιάς του και για όλα αυτά που έχετε ακούσει, για να μην σας κουράζω. Εγώ δεν θα πω τίποτα, γιατί αν αρχίσουμε να μιλάμε για αυτό το θέμα, θα είναι άλλης ώρας. Απλά θα ήθελα για ένα λεπτό να σας διαβάσω μια ανοιχτή επιστολή που του έστειλε η Διεθνής Ένωση, η Ελληνική Διεθνής Ένωση. Μια ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο Ερντογάν της Τουρκίας. Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, πρόσφατα έχετε καθιερώσει μια επαναλαμβανόμενη και συνεχή αναφορά στα υποτίθεται σύνορα της καρδιάς των Τούρκων, όπως τα αντιλαμβάνεστε εσείς, τα οποία δεν ταυτίζονται με τα σημερινά φυσικά σύνορα της Τουρκίας, προκειμένου να χωρέσουν σε αυτά και όλες οι νεοοθωμανικές επεκτατικές σας επιδιώξεις. Συχνά μάλιστα μας πληροφορείτε πως παραδίνετε σε όλους εμάς και μαθήματα ιστορίας. Εμείς όμως που γνωρίζουμε πολύ καλά πως αυτά τα μαθήματα ιστορίας, όπως τα αποκαλείτε, αποτελούν μαθήματα επικίνδυνου λαϊκισμού σε ανιστόρητους και αμόρφωτους ανθρώπους, οι οποίοι είναι φυσικό να μην γνωρίζουν όσα θα έπρεπε να γνωρίζετε εσείς. Γιατί κάθε μορφωμένος άνθρωπος, Τούρκος, Έλληνας ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα, ασφαλώς και χαμογελάει όταν σας ακούει να αναφέρεστε στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, ισχυριζόμενος ότι σε αυτά τα νησιά δήθεν έχουμε την ιστορία μας, τα μνημεία στα τζαμιά μας. Αυτά τα λέει ο Ερντογάν. Όλοι οι στοιχειώδως μορφωμένοι άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη γνωρίζουν πως το Αιγαίο πέλαγος από τη χαραυγή της ιστορίας ήταν και παραμένει ελληνικό. Οι περιστασιακοί κατακτητές ποτέ δεν μπόρεσαν, ούτε πρόκειται να μπορέσουν ποτέ στο μέλλον να το αλλάξουν αυτό. Μήπως μια και φαίνεται να σας ενδιαφέρει η ιστορία, πρέπει να σας υπενθυμίσουμε πως η λέξη Αιγαίο, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία που μελετάει ολόκληρος ο πλανήτης εδώ και χιλιάδες χρόνια, προέρχεται από τον πατέρα του Θησέα και βασιλιά της Αθήνας Αιγαία, ο οποίος έπεσε και πνίγει στα νερά του Πελάγους από τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Να σας υπενθυμίσουμε πως εδώ και 3.000 τουλάχιστον χρόνια πρωτοελληνικοί λαοί όπως οι Ίωνες, Αχαιοί, Αιωλείς και άλλοι μετέδρεψαν τη Μικρά Ασία σε χώρο πολιτικής και πολιτισμικής ανάπτυξης του ελληνισμού, πως τα τελεσμένα βίας και γενοκτονίας στα οποία είναι συνηθισμένοι οι προγονείς σας και δυστυχώς αρκετοί σύγχρονοί σας, όπως εσείς προσωπικά, δεν αλλοιώνουν ούτε κατελάχιστον την πραγματική ιστορία. Αν εσείς στις μέρες μας ψάχνετε απεγνωσμένα δίθεν αποδείξεις για τον απροκάλυπτο επεκτατισμό σας στα τζαμιά που έκτισαν πρόσκαιροι κατακτητές σε ελάχιστα από τα 6.000 νησιά και βραχονησίδες που βρίσκονται στον αδικό χώρο, τι θα πρέπει να πούμε εμείς για το μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, το ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας, που χτίστηκε στην πόλη του Κωνσταντίνου 6 ολόκληρους αιώνες πριν εμφανιστούν οι κατακτητές προγονείς σας? Τι θα πρέπει να πούμε για τους Βυζαντινούς ναούς της Αγίας Σοφίας στην Νίκαια της Βυθινίας, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και η 8η
ή για τον ναό της Αγίας Σοφίας της Τραπεζούντος, η οποία χτίστηκε μεταξύ 1238-1263 από τον Μανουήλ τον πρώτο, με ανεκτίμητη και μοναδική ψηφιδωτή γλυπτή διακόσμηση, αλλά και για εκατοντάδες άλλες εκκλησίες που μετατρέψατε σε τζαμιά σε ολόκληρη τη Μικρασία. Τι θα πρέπει να πούμε για την Ιερά Μονή της Παναγίας Σούμελα, σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού εδώ και 17 σχεδόν αιώνες, την οποία ίδρυσαν το 386 οι Αθηναίοι μοναχοί Βαρνάβας και Σοφρόνιος σε απάτητες κορφές του Πόντου; Τι θα πρέπει να πούμε για το ιερό της Αρτέμιδος; Τι θα πρέπει να πούμε για την Καπαδοκία, που από τον 1ο αιώνα π.Χ. στο 1924 αποτελούσε κέντρο του ελληνισμού με χιλιάδες χριστιανικά ελληνικά μνημεία που θαυμάζουν εκατομμύρια επισκέπτες από τα πέρατα του κόσμου; Να θυμηθούμε μήπως την Οικομίδια της αρχαίας Βυθινίας, όπου καταγράφεται η ελληνική παρουσία από το 712 π.Χ. και τόσες άλλες αρχαίες και νεότερες ελληνικές πόλεις της επικράτειάς σας, που ούτε το όνομά τους δεν έχει αλλάξει ως σήμερα; Ή μήπως τη Σμύρνη, από τις αρχαιότερες πόλεις της Μεσογείου, η οποία κατακτήθηκε από ελληνικούς πληθυσμούς και χιλιάδες χρόνια μέχρι πρόσφατα; Μήπως να θυμηθούμε την Αλικαρνασσό, την Προύσα, το Εικόνιο ή την Ανατολική Θράκη, στην οποία ο αρχαίος μύθος της Σιρός και του Λεάνδρου έλαβε χώρα στις πόλεις της Ιστού και της Αβίδου στον Ελίσποντο; Τι θα πρέπει άρα για να πούμε για τη μαρτυρική Κύπρο, το νησί της Αφροδίτης, καθαρά ελληνικό από την εποχή του Τροϊκού Πολέμου; Τι θα πρέπει να πούμε για την Ήμβρο και την Τένεδο, με ελληνικό πληθυσμό που ξεπερνούσε το 90% όταν σας παραδόθηκαν σαν δώρο με τη συνθήκη της Λοζάνης που δεν σας αρέσει σήμερα; Κύριε Πρόεδρε, πρέπει επιτέλους να κατανοήσετε πως τα σπλάχνα ολόκληρης σημερινής Τουρκίας βρίσκονται παντού σπαρμένα αδιάψευστα τεκμήρια ελληνικού πολιτισμού αρχαίου, βυζαντινού και νεότερου, που άνθησε χιλιάδες χρόνια πριν εμφανιστούν στην περιοχή οι κατακτητές προγονείς σας και εξακολούθησε να ανθεί μέχρι τη συνθήκη της Λοζάνης το 1922-23. Για ποια ιστορία λοιπόν μας μιλάτε, κύριε Πρόεδρε; Για την ιστορία των γενοκτονιών, των σφαγών, των εξισλαμισμών, της κάθε είδους βίας και της απληστίας για πιάτσικο; Γιατί αυτή ακριβώς είναι η αυθεντική σας ιστορία. Ίσως θα ήταν χρήσιμο να μάθετε και τα σύνορα της δικής μας καρδιάς. Πρώτα όμως προσπαθήστε να αντιληφθείτε, όσο δύσκολο και αν σας φαίνεται, πως τα σύνορα του διαχρονικού ελληνισμού από την εποχή της αρχαιότητας μέχρι σήμερα δεν έχουν κανένα απολύτως γεωγραφικό όριο. Γιατί το ελληνικό πνεύμα αγκάλιαζε, αγκαλιάζει και θα αγκαλιάζει πάντοτε κάθε μορφωμένο άνθρωπο σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας. Όσον αφορά στα γεωγραφικά σύνορα του σημερινού ελληνισμού, αν σας δίνουν την εντύπωση μιας εύκολης λίας στον απροκάλυπτο επεκτατισμό που εκδηλώνετε, να το σκεφτείτε καλά, πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να ξέρουμε και τι γίνεται και διεθνώς. Δεν έχω να πω κάτι άλλο εγώ. Θα αφήσουμε τον κύριο Λεκάκη να μιλήσει. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε την τιμή να γράψω το ημερολόγιο σας, το ημερολόγιο των Μικρασιατών της Ελευσίνος για το 2018. Ένα ημερολόγιο που θαρώ ότι δεν σταματά στο 2018, αλλά θα δείτε και εσείς στην πορεία ότι είναι διαχρονικό αυτό που κάνατε. Και θα ήθελα πάρα πολύ και από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο, την κυρία Γιατζόγλου, την Γεωργία, που με έβαλε σε αυτόν τον κόπο, αν και το είχαμε συζητήσει πολύ καιρό πριν, αλλά είχα πάντα τις αμφιβολίες μου και τα ερωτηματικά μου, ξέρετε, σε αυτές τις εργασίες, όταν έχεις να γράψει για 12 μήνες, δηλαδή για 12 πόλεις, ποια να αφήσεις και ποια να κρατήσεις, ποια να πετάξεις. Κλαις για αυτές που πετάς, που αφήνεις απ' έξω με πολύ κόπο, με πολύ μόχθο, με παράπονο, και τις ακούς το βράδυ στον ύπνο σου να σου λένε: «Εμένα ρε παιδί μου, μια κουβέντα για μένα, για δεν έγραψες». Έτσι ήταν τραγικό αυτό που έβαλες να κάνω, Γεωργία. Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά έχω μάθει στα δύσκολα και στην αυστηρή κριτική. Έπρεπε να διαλέξω αυστηρά 12 πόλεις. Η κακώς λεγόμενη Μικρασία, δεν υπάρχει Μικρασία, ο όρος είναι εντελώς αδόκιμος και γερμανικός. Η Καθημάς Ανατολή έχει περίπου 4.500 αρχαίες ελληνικές πόλεις. Αρχαίες ελληνικές. Αν προσθέσουμε και αυτές που ιδρύθηκαν αργότερα, στα ρωμαϊκά χρόνια, στα βυζαντινά χρόνια, όσο και στα πρόσφατα χρόνια, όσο και στο 18ο αιώνα, κυνηγημένοι εδώ από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, Σπαρταλίδες πήγαν απέναντι, δηλαδή κάναν τη Σπάρτη. Από τη Σπάρτη.
Δηλαδή μέχρι τον 18ο αιώνα συνέχιζαν οι Έλληνες και ίδρυαν χωριά και πόλεις εκεί πέρα που συμποσούμενες ξεπερνούν τις 7.000. 7.000 λοιπόν κοινότητες, χωριά, πόλεις. Βάλτε κάθε μια από αυτές να έχει ένα μνημείο, δύο μνημεία, δύο περιραντήρια, ένα ναό, δύο εκκλησίες. Τι να έχει, δύο κολόνες, ό,τι και να έχει. Φανταστείτε τι έχουμε εκεί, τι υπάρχει εκεί. Κρατήσαμε πριν από λίγο ενός λεπτού σιγή για τους αδικοχαμένους αυτούς ανθρώπους της γειτονιάς σας. Θα έλεγα πως ο ελληνισμός θα πρέπει να κρατάει κάθε μήνα ενός λεπτού σιγή για τους αδικοχαμένους ανθρώπους εκείνους, του σώματός του, τους Έλληνες εκείνους που άδικα, χωρίς να φταίνε σε τίποτα, για παιχνίδια άλλων, δυτικότερα από μας και ανατολικότερα από μας, κάθε τόσο εξοντώνουν το λαό μας. Τον 20ο αιώνα μόνο τον 20ο αιώνα που μόλις μας πέρασε, σκεφτείτε ότι ανά δεκαετία χάναμε και κάποιο κομμάτι. Σκεφτείτε τι έγινε την πρώτη δεκαετία, τη δεύτερη δεκαετία, να μην σας τη θυμίσω, μικρασιάτες είσαστε, την τρίτη δεκαετία, να μην θυμίσουμε το 50 τι έγινε, το 40 τι έγινε, το 55, το 60 τόσο, στην Κωνσταντινούπολη, στην Ήμβρο, στην Κύπρο. Έτσι λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να θυμόμαστε και για πολλά πράγματα να κρατάμε ενός λεπτού σιγή. Ίσως αν κρατούσαμε ένα λεπτό σιγή για κάθε τέτοια κατάσταση, δεν θα έπρεπε να μιλήσουμε για τους επόμενους αιώνες. Να είμαστε άφωνοι. Όμως, αυτό που σήμερα θα επιχειρήσω είναι να σας διηγηθώ ιστορία μέσα από γραπτές πηγές που δεν παραδέχονται ιστορικοί και άλλοι. Θεωρούν τα νομίσματα μη γραπτή πηγή και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Τα νομίσματα γράφουν επάνω. Τα νομίσματα έχουν φωνή, έχουν ιστορία. Μπορεί ένα μνημείο να είναι σιωπηλό, ένα άγαλμα να είναι σιωπηλό, που δεν το πιστεύω. Για μας άγαλμα είναι αυτό που το βλέπεις και αγάλεσαι. Ενώ όλοι οι άλλοι το λένε στάτσιο, κάτι στο στατικό για αυτούς. Τα νομίσματα είναι γραπτές πηγές και λένε ιστορίες. Και λένε ιστορίες που δεν γράψανε οι ιστορικοί ή γράψανε και χαθήκανε. Γιατί κάποιοι που δεν είχαν γραφή και πολιτισμό ζήλωσαν αυτήν την δόξα και θέλανε να την πάρουν είτε ως προσωπικές ιδιωτικές συλλογές, κάτι που είναι παράνομο, είτε στα μουσεία τους, που κάτι επίσης είναι παράνομο, διότι δεν προκύψαν αυτά από νόμιμες αρχαιολογικές ανασκαφές. 12 αρχαίες ελληνικές πόλεις λοιπόν και τα νομίσματά τους. Η σειρά είναι τυχαία, αλλά όσον αφορά τη σπανιότητα των νομισμάτων δεν είναι. Θα ακούσετε και θα δείτε για νομίσματα και θα μάθετε ιστορίες μέσα από αυτά για πόλεις που ίσως και να μην τις είχατε ξανακούσει, διότι φρόντισε έτσι το σύστημα παιδείας της Ελλάδος, ούτως ώστε να ξεχάσουμε από πού καταγόμεθα. Άβυδος λοιπόν. Μια πόλις που έχει έμβλημα και μόνο τον αετό δεν μπορεί παρά να είναι μια ψηλή και σπουδαία πολιτεία. Η Άβυδος, μια πόλις της Τροάδος, Κυτροάς ή το κομμάτι της Μυσίας. Πάνω στον Ελίσποντο. Ο Ελίσποντος ήταν το κανάλι του μεγαλύτερου εμπορίου στην αρχαιότητα. Και μάλιστα στο στενότατο μέρος αυτού. Ακριβώς απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ακτή ήταν η Συστός. Πηγές δεν χρειάζεται να σας πω. Το όνομά της το πήρε από τον βασιλιά της του και θεμελιωτή της, τον Άβυδο, όμως επειδή οι ετυμολογίες όλων των πόλεων των ελληνικών πρέπει να έχουν ένα μυθολογικό υπόβαθρο αλλά και ένα γραμματικό υπόβαθρο, το όνομά της σημαίνει Άβυθος, που σημαίνει η αβύθιστη, αυτή που δεν βυθίζεται ποτέ, αλλά και Άβυσσος, αυτή που η ιστορία της πάει τόσα πολλά χρόνια πίσω. Κοιτάξτε τα νομίσματά της. Κτίστηκε πιθανώς από τους Τρώες και αργότερα έρθαν και κατοίκησαν και την έκαναν μεγάλοι οι Θράκες. Ένας σπουδαίος λαός, την ιστορία του οποίου επίσης δεν τη μαθαίνουμε, οι Θράκες, πολυπληθείς, 555 φύλλα ήταν οι Θράκες, κατοικούσαν πάνω από το Δούναβι, στα μέρη που σήμερα είναι η Τσεχοσλοβακία, η Ουγγαρία, η Πολωνία,
Σε αυτά τα μέρη κατοικούσαν Θράκες, πάνω από το Δούναβι και κάτω από το Δούναβι, από την Αδριατική θάλασσα έως και στα βάθη της σημερινής λεγόμενης Μικράς Ασίας κατοικούσαν Θράκες. 555 φύλλα ήταν αυτοί οι Θράκες. Ελληνικός, ελληνικότατος λαός. Και κατοικούν εκεί από το 700 π.Χ. Καταλαβαίνετε ότι πολύ μετά έρχονται και οι Μιλήσιοι. Οι Μιλήσιοι φτάνουν αργότερα εκεί πέρα από τη μεγάλη και διαφυσβήτητη τεράστια Μίλητο. Γιατί έγινε όμως πλούσια αυτή η πόλη και έκανε αυτά τα χρυσά νομίσματα που είδατε, για τα χρυσορυχεία της. Από τότε όχι μόνο έβγαζαν χρυσό, αλλά έξεραν να τον εξορίσουν και χωρίς να μολύνουν το περιβάλλον. Διότι σήμερα δεν ξέρουμε να το κάνουμε αυτό. Σήμερα βγάζουμε χρυσό και μολύνουμε το περιβάλλον για να το βγάλουμε, μικιάνιο. Ενώ τότε δεν γινόταν με αυτόν τον τρόπο. Είχε έναν ωραίο και ασφαλή λιμένα και αυτός ο λιμένας ήταν ο λιμένας ανεφοδιασμού μεταξύ των δύο υπήρων. Για φανταστείτε το, Ασία και Ευρώπη, για να προχωρήσει το εμπόριό της έπρεπε να περάσει από την Άβυδο. Αλλά φυσικά η πόλη δεν έγινε διάσημη μόνο για τον πλούτο της, έγινε και για τον ερωτικό της πλούτο, όπως ακούσατε προηγουμένως και καλά του τα ψάλανε του Ερντογάν. Η πόλη αυτή έχει ένα ερωτικό στοιχείο, το οποίο το γνωρίζει όλος ο πλανήτης και έχουν γραφτεί τραγωδίες, θέατρα, διηγήματα, λογοτεχνήματα γι' αυτό. Είναι ο έρωτας του Λεάνδρου και της ιέριας της Αρτέμιδος, της Ιρούς. Φανταστείτε ότι σχεδόν σε όλα τα σπίτια της Πομπιείας, στις τοιχογραφίες, υπάρχει ακριβώς αυτή η σπουδαία προσπάθεια του Λεάνδρου να φτάσει στον πύργο της Ιρούς. Το βλέπετε εδώ πέρα και τα έχει γράψει και ο Μουσαίος τα Καθηρών και Λέανδρο. Η Άβυδος του Ελισπόντου ήταν τόσο μεγάλη που ίδρυσε και μια φερόνιμη αποικία στην Αίγυπτο. Όλοι γνωρίζουμε την Άβυδο της Αιγύπτου, αλλά λίγοι γνωρίζουν ότι αυτή η σπουδαία Άβυδος της Αιγύπτου ήταν αποικία της Αβύδου της δικιάς μας. Γνωρίζουμε τη Θήβα της Αιγύπτου, αλλά ξεχνάμε ότι είναι αποικία των Θηβών, της Βοιωτίας. Γνωρίζουμε τη Μέμφυδα της Αιγύπτου, μεγάλες και τρανές πολιτείες, ξεχνάμε ότι ήταν αποικία της Σινώπης. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θαυμάζουμε την Αίγυπτο, αλλά ξεχνάμε ότι ήταν η εξοχή μας. Εκεί λοιπόν, στην Άβυδο της Αιγύπτου, η οποία γίνεται και πρωτεύουσα για ένα διάστημα του Αιγυπτιακού κράτους, εκεί ετάφει ποιος, ο σπουδαιότερος θεός της Αιγύπτου, ο Όσιρης. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε γιατί πόλη σας μιλάμε. Μάλιστα η περιοχή εκείνη Συστού και Αβύδου δέχτηκε την πρώτη διπλή ζεύξη του κόσμου. Η πρώτη διπλή γέφυρα του κόσμου έγινε εκεί, το 480 π.Χ. και είναι ένα έργο που έκανε ο Άρπαλος από τη Σάμο. Ήταν η δεύτερη πλωτή γέφυρα στην παγκόσμια ιστορία μετά από εκείνη του Βοσπόρου που είχε γίνει το 512 π.Χ. Είναι πάρα πολύ, και αυτή ήταν η πρώτη βέβαια διπλή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τα έργα οδοποιίας των αρχαίων Ελλήνων. Ήταν έργο που παρήγγειλε ο βασιλιάς ο Ξέρξης. Σε αυτή λοιπόν την πόλη ο Μέγας Αλέξανδρος εγκατέστησε μια βασιλική νομισματοκοπία. Δηλαδή τι έκανε, εμπιστεύτηκε στην πόλη το να κόβει τα βασιλικά νομίσματα. Και σε άλλες πόλεις της Μικράς Ασίας αυτό καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι. Εδώ παραβλέπετε το νόμισμα της πόλεως με την Αρτέμιδα και το ιερό ελάφι της πόλης και τα αρχικά της που δείχνουν το εργαστήριο από το οποίο κόπηκε την πόλη, από την οποία κόπηκε το νόμισμα, Αβύ, το βλέπετε, Άβυδος. Εκτός από τον Αετό λοιπόν, στα νομίσματα της πόλεως εικονίζεται ο Θεός Απόλλωνας, σε οβολούς εικονίζεται το Γοργόνιο, το οποίο ήταν ένα φοβερό και τρομερό έμβλημα της αρχαίας Ελλάδος. Ήταν αυτό που έβλεπες δηλαδή και μπορούσε να σε απολυθώσει, δηλαδή τρομερό, μη ζυγώνεις κοντά, έτσι. Υπάρχει ο κερασφόρος Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος είναι Αλέξανδρος, έτσι. Το Μέγας το προσθέσανε αργότερα, ο ίδιος ποτέ δεν είπε ότι ήταν Μέγας. Κεφαλή του Ηρακλέους, ο ένθρονος Ζεύς και το ιερό πτηνό του ο Αετός, όπως είπαμε, γιατί δείχνει ποιος ήταν ο κορυφαίος Θεός. Εδώ βλέπετε να έχει και την τρισκελίδα, βασικότατο σύμβολο όλης της περιοχής της λεγόμενης Μικράς Ασίας και επίσης από Θεούς την Αθηνά και την Νίκη. Άρα, τι μας λένε, Απόλλων, Αθηνά, Νίκη
Ζεύς. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο για να καταλάβουμε ότι η πόλη όχι μόνο ούτε ελληνική, αλλά είχε και τα ελληνικά της σύμβολα. Τα νομίσματα και μόνο μας το λένε, δεν χρειάζεται να πάμε σε ιστορικούς. Αυτό είναι που δεν θέλουν να ξέρουμε μελετώντας τα νομίσματα. Η πόλη όμως, προσέξτε το λίγο, και αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρουν πολλοί, ήταν σημαντική σε όλη την αρχαιότητα, όχι μόνο για τον πλούτο της, χρυσορυχία, νομίσματα, λιμάνια, εμπόριο που περνάει από εκεί πέρα, αλλά γιατί όταν πήγε ο Φίλιππος από εκεί πέρα ο τρίτος να την εκπορθήσει, οι Αβιδινοί, για να μην πέσει η πόλη του στο Φίλιππο, αντιστάθηκαν μέχρι σε σχάτων. Ήταν σχεδόν αυτοκτονία και έτσι τη χαρακτηρίζουν. Ήταν μετά την αυτοκτονία του αμάχου πληθυσμού της, η πόλη κατελήφθη έρημη και κατεστραμμένη. Δηλαδή ο Φίλιππος μπήκε μέσα και δεν υπήρχε ουδής ζωντανός. Πέσανε όλοι για να υπερασπίσουν την πόλη τους. Οι Αβιδινοί προτίμησαν να ταφούν κάτω από τα ερείπια της πόλεώς τους παρά να παραδοθούν άνευ όρων στον κατακτητή. Νομίζω ότι απέχουμε παρασάγκας από εκείνους τους ανθρώπους, διότι σήμερα παραδιδόμεθα άνευ όρων στον κατακτητή που δεν έχει όνομα και πρόσωπο και δεν καθόμαστε να παλέψουμε καθόλου μαζί του. Εδώ πέρα βλέπετε σε ένα χάραγμα παλιά τους Βορώνου πώς φαίνονται οι χαράκτες νομισμάτων αυτής της πόλεως αναπεριοχή. Η Κίζικος, έμβλημα ο Ηρακλής και το ψάρι, ο Τόνος. Την Κίζικο την έκτισαν οι Θράκες πάλι, οι Δολίωνες. Πριν ονομαστεί Κίζικος, λεγόταν Αρκτόνησος και Δολιονία. Με το ονομάστηκε Κίζικος από το βασιλιά των Δολιώνων, τον Κίζικο, γιος του Ενίου και της Ενίτης, ο οποίος βασίλευε στη χώρα όταν φτάνουν εκεί πέρα οι Αργοναύτες. Έχουν έρθει από την Λίμνο, όπου είχαν κάτσει, ξέρετε, τόσο καιρό εκεί πέρα για να κάνουν αρσενικό πληθυσμό στο νησί και προσορμίζονται στην Κίζικο, στην πόλη που δεν λεγόταν έτσι ακόμα. Τους υποδέχεται λοιπόν τους αριστοναύτες της Ελλάδος, φιλοφρονώντας τους και τους παρέσχε κάθε απόπλου και κάθε συνδρομή. Αλλά ατυχώς την επιούσα του απόπλου, την επόμενη μέρα των αργοναυτών, όταν φύγανε τη νύχτα, οι άνεμοι ήταν τόσο μανιακοί στον πόντο που ξαναέφεραν την αργό και πάλι πίσω στη χώρα των Δολιώνων. Και τότε, μη γνωρίζοντας μες τη νύχτα ότι αυτοί που έρχονται με αυτά τα πλοία είναι οι αργοναύτες, γιατί δεν υπήρχε φως, οι Δολίωνες πολέμησαν εναντίον του εχθρού που νόμιζαν ότι έρχεται κατά πάνω τους και μην αναγνωρίζοντας αυτούς τη μάχη της νυχτός, στο σκότος, συνάπτεται εκεί πέρα μια τρομερή ναυμαχία. Στη μάχη αυτή σκοτώνεται ο Κίζικος που πριν από λίγο είχε φιλοξενήσει τους ανθρώπους που έρχονταν πλέον στην πόλη του. Και έτσι το πρωί το αναγνώρισαν ότι ήταν οι αργοναύτες και τον έθαψαν με μεγάλη τιμή οι δυο χθεσινοί αντίπαλοι και προχθεσινοί φίλοι. Τρομερή ιστορία. Τρομερή ιστορία. Πάντως αυτό δεν το ξέχασαν ποτέ στην Κίζικο και σε κάθε νομισμά τους, όπως βλέπετε εδώ πέρα, εικονίζεται η αργό. Θα έπρεπε κανονικά να τους μισούν. Αλλά δεν έγινε αυτό. Δεν έγινε αυτό διότι δεν πολέμησαν επειδή. Δεν τους πολέμησαν επειδή το ήθελαν, αλλά επειδή ήταν νύχτα. Βλέπετε και εδώ σε άλλο νόμισμα πάλι το πλοίο της αργούς να φαίνεται. Μετά φτάνουν εκεί οι αιωλείς. Η Κίζικος εντάσσεται στην αιωλίδα χώρα, τη μεγάλη αιωλία της Μικράς Ασίας. Έρχονται μιλήσει το 749 ένα κύμα και το 682 δεύτερο κύμα. Και έτσι η Κίζικος μαζί με τη Σινόπη αργότερα γίνονται το ορμητήριο μέσα από το οποίο οι μιλήσει θεσπίζουν την κυριαρχία τους στην Προποντίδα και τον Πόντο. Μέχρι το τέλος του 5ου αιώνα τα μόνα νομισματοκοπία της Μυσίας ήταν οι μεγάλες ναυτικές πόλεις των παραλίων της Προποντίδος και του Ελισπόντου. Κίζικος, Πάριον και Λάμψακος. Αυτά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Πάριον που η ανασκαφή είναι εν εξελίξη θα σας εκπλήσουν. Θα σας εκπλήξουν όλους. Το Πάριον, τεράστια πολιτεία. Τεράστια πολιτεία τώρα ανασκάπτεται. Κίζικος, Πάριον και Λάμψακος λοιπόν ήταν τα μεγάλα νομισματοκοπία της Προποντίδος. Πλούσια πόλης και πολυάνθρωπος, κυρίαρχος όλης της ασιατικής παραλίας της Προποντίδος. Πόσο κράτησε η ακμή της, 12 αιώνες. Δύσκολα θα μπορέσουμε να βρούμε στην ιστορία της ανθρωπότητος άλλη πόλη που να έχει ακμή 12 αιώνων. Όχι ιστορία 12 αιώνων, πάλι οι ευρωπαϊκές πόλεις δεν έχουν καν ιστορία 12 αιώνων. Δεν μιλάω για ιστορία, μιλάω για ακμή 12 αιώνων.
Σχεδόν ούτε η Αθήνα είχε τόση μεγάλη ακμή. Για να καταλάβετε γιατί πόλης σας μιλώ. Μάλλον όχι δεν είχε 12 αιώνες ακμή η Αθήνα. Η σπουδαία λοιπόν Κίζικος κόβει στα τύρα που ακόμα και τώρα φέρει το όνομά της. Κιζικινός στατήρ. Νόμισμα με ονομασία προελεύσεως. Χρυσούς στατήρες Κιζικινή. Ή απλώς Κιζικινή. Έλεγες δώσ' μου δύο Κιζικινά και ξέραν όλοι περί τίνος πρόκειται. Πώς λες σήμερα δώσ' μου 2 δολάρια και ξέρεις ότι μάλλον εννοείς νόμισμα της Αμερικής. Καταλαβαίνετε γιατί πράγματα σας μιλάμε. Εκείνη την εποχή λέγανε δώσ' μου 2 Κιζικινά και ξέραν ότι μιλάμε για στατήρες από την Κίζικο. Και ήταν από ήλεκτρον. Το ήλεκτρον ήταν ένα κράμα χρυσού και αργύρου, ένα λευκό χρυσό, πάρα πολύ ιδιαίτερο, και τώρα όποιος έχει ασχοληθεί και με μέταλλα, ας μας πει τη γνώση χημίας ήξεραν αυτοί οι άνθρωποι για να κάνουν αυτά τα κράματα. Αυτό λοιπόν ήταν από τα κυριότερα χρυσά νομίσματα του σύμπαντος αρχαίου κόσμου. Το κιζικινό νομισματοκοπείο φαίνεται ότι κατήχε το μονοπόλιο στην έκδοση στατήρων ηλέκτρου, η οποία αναμφίβολα ήταν για την πόλη μεγάλη πηγή εσόδων. Μεγάλη πηγή κέρδους. Συχνά η Κιζικινή, δηλαδή οι στατήρες από ήλεκτρον από την Κίζικο, μνημονεύονται ακόμα και στις Αττικές επιγραφές του 4ου αιώνα και του 5ου αιώνα π.Χ. Δηλαδή ήταν ένα νόμισμα παγκοσμίου τότε εμβελίας. Εδώ πέρα βλέπετε έναν τέτοιο στατήρα να εικονίζει μια σφίγγα και από κάτω να εικονίζει τον ψάρι Θήνο, τον Τόνο. Αυτοί οι στατήρες κόβονταν σχεδόν χωρίς διακοπή από το 600 μέχρι το 330 π.Χ. Για 300 περίπου χρόνια η Κίζικος έκοβε αυτό το παγκόσμιο νόμισμα. Και τότε ήρθε ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος και άλλαξε το νόμισμα στην περιοχή. Μαζικές τέτοιες κοπές νομισμάτων γινόντουσαν μόνο στην Κίζικο, στη Μυτιλίνη και στη Φώκια μέχρι το 4ο αιώνα. Έως την εποχή που ήρθε ο Αλέξανδρος, διεθνή νομίσματα που μπορούσες δηλαδή, να πας και σε μια άλλη πόλη μακρινά από εκεί που κόβονταν και να τα ξαργυρώσεις, να αγοράσεις, να πληρώσεις, ήταν εκτός από τους χρυσούς δαρικούς της Περσίας, τα χρυσά νομίσματα της Λαμσάκου και ο ήλεκτρον, το νόμισμα της στατήρας της Κιζίκου. Δεν υπήρχαν άλλα. Αυτά όπου και να πήγαινες ήταν παγκοσμίως αποδεκτά. Αλλά κάποιο από όλα πρέπει να ήταν σπουδαιότερο από όλα. Ποιο ήταν αυτό? Το νόμισμα της Κιζίκου από ήλεκτρον φαίνεται ότι καθιερώθηκε τελικώς ως το κοινώς αποδεκτό νόμισμα σε όλη την περιοχή του Πόντου. Και ακόμα τα λέγανε Κιζικινά ακόμα και όταν είχαν πάψει να εκδίδονται. Αλλά ποιο από τα τρία νομίσματα που σας είπα, της Λαμσάκου, της Δερικούς, της Περσίας ή της Κιζίκου, ήταν το πιο σπουδαίο, το πιο ακριβό? Υπάρχει μια μαρτυρία του Ξενοφόντα που μας το λέει αυτό. Τι είπε λοιπόν, τι γράφει λοιπόν ο Ξενοφόν? Ότι ο κύρος υποσχέθηκε, λέει, αύξηση μισθού στους Έλληνες μισθοφόρους στρατιώτες. Και ποια ήταν η αύξηση? Έναν κιζικινό στατήρα, ενώ τότε αμείβονταν με ένα δαρικό. Άρα, αφού ήταν αύξηση, σημαίνει ότι ο κιζικινός ήταν ακριβότερος και σπουδαιότερος του δαρικού. Πολύ απλά πράγματα είναι. Για αυτούς που μιλάνε για την μεγάλη και σπουδαία και όντως ήταν μεγάλη και οργανωμένη περσική αυτοκρατορία, αλλά να αποδώσουμε στον Κέσαρα τα του Κέσαρος. Άρα λοιπόν ο Κιζικινός στατήρ ήταν ακριβότερος του δαρικού. Από τη μια πλευρά πάντα εικονίζεται ο ιχθύς Θήνος. Σήμερα το λέμε με την έκπτωση που έχουμε κάνει στη γλώσσα μας, έκπτωση διαρκείας, παρόλο που τα εμπορικά καταστήματα κάνουν κάποιες συγκεκριμένες περιόδους εκτός, εμείς στη γλώσσα μας αποφάσισαμε να κάνουμε έκπτωση διαρκείας. Τον Θήνο τον είπαμε Τόνο εμείς σήμερα. Και μάλιστα πολλές φορές ξεχνάμε ότι έχει 2 νι ο Θήνος και γράφουμε και τον Τόνο με 1 νι. Τέλος πάντων, αυτό το κακό της γλώσσης θα μας βγάλει σε δύσκολα μονοπάτια, που δεν ξέρω πώς και αν θα τα ξεπεράσουμε, αλλά ας τα σχολιάζουμε. Έτσι λοιπόν πάντα υπάρχει ο Θήνος εκεί πέρα, γιατί? Διότι οι Παλαμίδες και οι Θήνοι τίκτουσι εν το Πόντο άλωθι δε ου. Δηλαδή μόνο στον Πόντο γεννάνε οι Παλαμίδες και οι Θήνοι. Αυτά μας τα λέει ο Αριστοτέλης. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή πλούτιζαν με το εμπόριο του Τόνου, γι' αυτό και το είχαν το σπουδαιότερο προϊόν τους, το είχαν στα νομίσματά τους. Σήμερα λόγω της ρήπανσης περιοχής έχουν μετατεθεί
αυτές οι κοιτίδες τους των ψαριών αυτών στο τρίγωνο Καβάλα Σαμοθράκης Θράκης, Λίμνου εκεί πέρα αυτό. 150 διαφορετικοί τύποι κυζικινών στατήρων είναι σήμερα γνωστοί. Φανταστείτε πόσοι υπήρχαν τότε. Γι' αυτό κάθε ένας που έχει ένα νόμισμα αρχαίο και δεν το παραδίδει, κόβει χιλιάδες χρόνια, όχι ιστορίας, γνώσεως. Άρχοντες και πριτάνης έκοβαν νομίσματα. Είχανε σύμβολο τη λεοντοκεφαλή, που ήταν σύμβολο της Κυβέλης, τον τόνο πάντα, έγραφαν κυζί επάνω, για να ξέρουν ότι είναι κυζικινά. Ο τόνος, το δελφίνι και πάντα η πλώρη ενός πλοίου που αυτό ήταν η αργό. Από ήλεκτρο συνεχίζουν να έχουν και τον 5ο αιώνα, εικονίζεται στρατιώτης με τόξο. Η πόλις συνεχίζει να είναι ελεύθερη και ανταγωνιζόταν σε ακμή και το Βυζάντιο, την πόλη Βυζάντιο, που ήταν εκεί που είναι περίπου η Κωνσταντινούπολη, και τη Ρόδο, την πόλη της Ρόδου. Η Ρόδος εκείνη την περιοχή ήταν η παγκόσμια ναυτική δύναμη. Αν έχουμε σήμερα ναυτικό δίκαιο και θαλάσσιο δίκαιο και δίκαιο της θάλασσας, το χρωστάμε στους Ρόδιους εκείνης της εποχής. Αλλά βλέπετε στην παιδεία μας, στο σχολείο που είναι εκπαιδευτικό σύστημα, εκπαιδεύονται τα ζώα, όχι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι παίρνουν παιδεία, τα ζώα παίρνουν εκπαίδευση. Μας θέλει ζώα δηλαδή, και μόνο που το λέει το σύστημα ως εκπαιδευτικό, δεν φτάνουν οι ώρες διδασκαλίας δυστυχώς να μάθουμε για αυτές τις σπουδαίες πολιτείες. Και γιατί ήταν ελεύθερες αυτές τις πολιτείες, θα δείτε και παρακάτω. Διότι είχαν δικό τους νόμισμα. Αν δεν έχεις δικό σου νόμισμα, δεν μπορείς να είσαι ελεύθερος. Αν περιμένεις να κόψει νόμισμα η κεντρική τράπεζα που βρίσκεται δεν ξέρω κι εγώ πού, ελευθερία δεν έχει. Ελεύθερος είναι μόνο όποιος κόβει δικό του νόμισμα. Η Ηράκλεια του Πόντου. Φυσικά η Ηράκλεια, τι θα είχε σύμβολο. Καλά, τον Ηρακλή. Πρωτεύουσα της Ανατολικής Βυθινίας, από τις σπουδαιότερες πόλεις του Πόντου. Ιδρύθηκε από Μεγαρείς, εδώ, από συντοπίτες σας, γύρω από εδώ, από την περιοχή σας. Και μετά ξαναφτάνουν και η Μιλήσια εκεί πέρα. Η Μίλητος έχει ιδρυθεί από τη Μίλατο της Κρήτης. Έχουν πάει οι Κρήτες, οι Μινωήτες εκεί πέρα πάνω. Και κάνει αποικίες στη Χερόνησο, στην Κριμαία. Έτσι. Και την Γάλατη, στη Θράκη. Και ήταν η Ηράκλεια του Πόντου εντελώς ανεξάρτητη. Σκεφτείτε ότι όταν μαλώναν εκεί για τις... ποιος θα κατέχει την Κριμαία, την Ταυρίδα, την πιο σωστή ατάκα, άποψη, την είπε ο Πούτιν. Λέει, αν μιλάμε για το ποιος θα πρέπει να είναι σε αυτά τα χώματα, σε ποιον ανήκουν, θα πρέπει να είναι οι Έλληνες. Εμείς όλοι ήρθαμε μετά. Έτσι, για να τα θυμόμαστε αυτά, γιατί φοβόμαστε να πούμε την αλήθεια και φοβόμαστε να πούμε ότι είναι ελληνικά. Αποτάξτε από πάνω σας το φόβο και θα αισθανθείτε καλύτερα και θα γεννηθεί μέσα σας ο νέος Έλληνας. Στην Ηράκλεια την Ποντική, έτσι λεγόταν η περιοχή του Πόντου, Ποντική λεγόταν, ήταν ένα των νομισματοκοπίων που ξέδωσαν νομίσματα έκτες από ήλεκτρον, επειδή σε κάποια από αυτά η κεφαλή του Ηρακλέου ομοιάζει πάρα πολύ με τη μορφή που απαντάται στα αρχαιότητα τα αργυρά νομίσματα της πόλεως αυτής. Θεωρούμε ότι το αρχέτυπο της μορφής του Ηρακλέους γεννήθηκε από κάποιον χαράκτη στην Ηράκλεια την Ποντική. Στα νομίσματά της διαβάζουμε δεκάδες επιγραφές. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι είναι όλες ελληνικές και όποιος ξέρει ελληνικά τις διαβάζει. Ηράκλεια, Ηρακλεωτάν, τον κτίσταν, αφιερωμένη δηλαδή σε αυτόν που έκτισε την πόλη. Ηρακλεωτάν εν Πόντο, ματρός απίκων πόλεων, της Μητρός. Ηρακλειάς εν Πόντο, νεοκόρος για αυτήν την πόλη που έκανε τα πλοία. Ναύση είναι το πλοίο. Εικονίζεται ο Ηρακλής να σέρνει δεσμευμένο τον Κέρβερο, θεωρείται ένα από τα σημεία εισόδου του κάτω κόσμου. Άγαλμα στο θέατρο. Υπήρχε θέατρο. Οι άθλοι του Ηρακλέους, ο Ζεύς ένθρονος. Και επειδή κάποια νομίσματα της Ηράκλειας της Ποντικής τα βρίσκουμε να είναι πανομοιότυπα με νομίσματα της Ακαρνανίας και της Κέρκυρας, θεωρούμε από τα νομίσματα, και πρέπει να το βρουν μετά οι ιστορικοί οι αρχαιολόγοι, ότι η Ηράκλεια του Πόντου έχει σχέση με την Ακαρνανία και την Κέρκυρα. Να πως δένονται τα πράγματα και έχουν δουλειά όλοι αυτοί που απλώς κάθονται και εισπράττουν δημόσια χρήματα. Η Αμισός του Πόντου, ο Πειραιάς του Πόντου. Λίγοι από τον Πειραιά γνωρίζουν ότι υπάρχει κι άλλος ένας Πειραιάς και είναι στον Πόντο. Με έμβλημα τον Γλαυκαετό,
Επίσης, λίγοι γνωρίζουν ότι το άλλο όνομα αυτής της πόλεως της Αμνησού ήταν Ενετή. Ήταν πόλη της Παφλαγωνίας και φύγαν από εκεί με την καταστροφή του Τροϊκού πολέμου και έχτισαν μια πόλη στο μυχό της Αδριατικής που ονομάστηκε Ενετία, την κατοπινή Βενετία. Πλάκα-πλάκα, η Βενετία είναι δημιούργημα ποντιακό. Έτσι λοιπόν, για να καταλάβετε τι δεν θέλουν να μαθαίνετε από αυτή την ιστορία. Τη Βενετία που είδε σε τη γαλινοτάτη δημοκρατία και κάποια εποχή στο παγκόσμιο στερέωμα ή το παγκόσμια αυτοκρατορία και πρωτεύουσα, έχει ιδρυτές. Δεν φύτρωσε, δεν γεννήθηκε από το πουθενά, έχει ιδρυτές. Και αυτοί οι ιδρυτές είναι οι αρχαίοι Έλληνες της Παφλαγώνιας. Μετά κατοικούν οι Ίωνες και την μετονομάζουν σε Αμισό ή Σαμισό, δηλαδή σημερινή Σαμσούς. Η Σαμσούντα είναι αυτή. Έρχονται Μινωίτες Κρήτες από την Αμισό της Κρήτης και έτσι γίνεται ο ακμαιότατος ελληνικός λιμένας του Πόντου. Έρχονται Μιλήσιοι και Φωκαείς και Σάμοι και αργότερα και Αθηναίοι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πολυπολιτισμικά ιδρύματα εμείς τα ξέρουμε, τα έχουμε δουλέψει. Είναι μέσα μας. Δεν χρειαζόμαστε αυτά τα μορφώματα, με τη μόνη διαφορά ότι όλα αυτά τα πολυπολιτισμικά ιδρύματα των πόλεων γίναν πολύ σπουδαία και μεγάλα, διότι αυτοί οι λαοί ήταν ομογενείς λαοί. Και ο ομογενής είναι αυτός που έχει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά με μένα. Ομόγλωσσον, μιλάει την ίδια γλώσσα με μένα. Ομότροπον, έχει τα ίδια ήθη και έθιμα με μένα. Ομόθρησκον, έχει την ίδια θρησκεία με μένα. Και όμεμον, έχει το ίδιο αίμα με μένα. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι μορφώματα. Αν διαφωνείτε, να πάτε να κάνετε τα παράπονά σας στον Ξενοφόντα. Έτσι λοιπόν, αυτή η πόλη γίνεται πάρα πολύ μεγάλη και ονομάζεται Πειραιεύς, διότι είναι πέραμα. Αυτό σημαίνει Πειραιάς. Πέραμα, περνάω απέναντι. Τα νομίσματά της έχουν πάρα πολύ μεγάλη καλλιτεχνική αξία. Ήταν γνωστά σε όλη την Ποντική και στη Μεγάλη Καπαδοκία και ήταν, προσέξτε το, η μόνη πόλη που είχε νομισματοκοπείο ενώ ευρίσκεται υπό περσική κατοχή. Απίστευτο. Αδιανόητο η μεγάλη τρομερή περσική αυτοκρατορία να έχει αφήσει ένα μικρό γαλατικό χωριό στην αυτοκρατορία να κόβει δικά του νομίσματα, λέει να κάνει αυτό ό,τι θέλει. Πόσο ανάγκη θα έπρεπε να την είχε την Αμισό, τη Σαμσούντα δηλαδή. Έτσι. Εδώ βλέπετε και τον μύθο του υπτάμενου πτερωτού κοχυλιού που έδωσε αργότερα στα αραβικά παραμύθια το πρότυπο του υπτάμενου χαλιού. Προκύπτει από εδώ. Αυτά τα σύμβολα είναι που θέλουν να αποκόψουν από τη γνώση των Ελλήνων και να τα παραδώσουν σε δυτικότερους ή ανατολικότερους δυνάστες μας. Κάτι άλλο πολύ βασικό. Το 400 π.Χ. γράφουν με αραμαϊκούς χαρακτήρες τα νομίσματά τους. Αλλά εμείς τα διαβάζουμε. Άλλη μια απόδειξη ότι η αραμαϊκή είναι διάλεκτος ελληνικής. Η αραμαϊκή είναι μία από τις διαλέξεις που γράφτηκαν τα Ευαγγέλια. Έτσι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται και τι μπορούμε να μάθουμε και να διαπιστώσουμε από τα νομίσματα. Εικόνες πάνω εδώ. Η γλαύξ. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι είναι το αθηναϊκό σύμβολο, η κουκουβάγια. Γυναικεία κεφαλή μεταπόλου. Ασπίδα, η Αθηνά, ο Περσέας, η Άρπη, η κεφαλή της Μέδουσας. Και τι γράφει, επειδή είναι πυρεωτάκια αυτά, πύρα, πυραέ, πυρεών, πυρεός. Γράφει επάνω. Άραγε ο δήμαρχος του Πυρεός έχει κάνει καμία προσπάθεια αδελφοποιήσεως με την αρχαία Αμισό ή δεν ξέρει που πέφτει. Επί Μυθριδάτη, ο οποίος μεγάλος αυτός τρελάρας ηγέτης του Πόντου, ο οποίος διαβιούσε στην Αμισό, επανήλθε και επανέφερε εκεί πέρα τη λατρεία του Περσέα. Και είναι σημαντικό διότι βρίσκουμε εδώ πέρα από τις επιγραφές στην Αμισό να λέγεται και Σαμισόης. Δηλαδή αυτό που αργότερα οι μεταγενέστεροι τη Σαμισόη την είπανε Σαμισού Σαμσούδα. Και φυσικά ένα σημαντικό σύμβολο της πόλης που υπάρχει παντού είναι η πρωτομή του, όμως τη βλέπουμε μόνο σε ένα νόμισμα τη συλλογή του Βαρόκουε.
αλλά για αυτός ο Κύριος πώς την βρήκε, πού την έχει, πώς μπορούμε εμείς να την μελετήσουμε. Προκύπτει από νόμιμη ανασκαφή ή πρέπει να το παραδώσει πίσω στους Έλληνες ή στους μελετητές αυτό το νόμισμα? Σε άλλα νομίσματα βρίσκουμε την Αμαζόνα, τη Λυκαστό, με δέρμα λύκου, τη Θεά Νίκη, τον Κρανοφόρο Άρη, τον Ήλιο, τη Σελήνη, το Θεό Διόνυσο, επίσης Τεροτέ Κεφαλή, το Θύρσο, το Μυστικιστικό Κάλαθο, δηλαδή του Βάκχου, την Κίστη, το Κέρας Σαμάνθειας, τους Πύλους των Διοσκούρων, τον Δία, τον Αετό και τον Κεραυνό του. Δηλαδή δεν χρειάζεται σε κανέναν από εσάς να πω ή να ρωτήσω αν ξέρετε ότι αυτά τα σύμβολα, εμβλήματα είναι καθαρώς ελληνικά. Στα αργότερα χρόνια, στα ρωμαϊκά χρόνια, εμφανίζεται και η Ρώμη ως νύμφη, ως θεά και γράφει επάνω Ρώμη. Όμως, προσέξτε, ο Μέγας Κέσαρ καθιστά την πόλη ελευθέρα και προστίθεται, και αυτή προσθέτει στα νομίσματά της με περηφάνεια το Αμισού Ελευθέρας. Οι πόλεις που έχω επιλέξει εδώ πέρα, έχω διαλέξει να σας μιλήσω, είναι ελεύθερες πόλεις. Αν γνωρίζετε αυτή τη διάλεξη που σας κάνω, θα καταλάβετε ότι είναι ψέμα η παγκόσμια ρωμαϊκή κυριαρχία, έτσι όπως μας την έχουν διδάξει. Ναι, μεν υπήρχε ο οδοστρωτήρας της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αλλά υπήρχαν ελεύθερες ανεξάρτητες κοιτίδες μέσα σε αυτήν την αυτοκρατορία, που έκοβαν δικά τους νομίσματα, είχαν τη δικιά τους γλώσσα, είχαν τους δικούς τους θεούς, είχαν τη δικό τους τρόπο. Έτσι, αυτό είναι αυτό που πάλι δεν θα το ξέρατε αν δεν μελετούσατε τα νομίσματα. Διότι οι ιστορικοί δεν το γράφουν. Και πάμε στη Μύρινα, έμβλημα ο Θεός Απόλλων. 12 ήταν οι ολικές αποικίες στην Ιωνία, οι Δωδεκάπολεις, Τύμνος, Λάρισες, Νέων Τύχιων, Κίμη, Αιγές, Μύρινα, Γρίνια, Κύλα, Νότιον, Αργυρώες, Απιτάνη και Σμύρνη. Αυτή ήταν η Δωδεκάπολη των Ιώνων κάτω. Παραθαλάσσια πόλη στον Ελαιατικό κόλπο, μεταξύ Γρινίου και της Αιωλίδας της Κίμης. Ποιες ίδρυσαν αυτήν την πόλη? Μα οι Αμαζόνες. Οι Αμαζόνες, και πήρε το όνομά της από την Αμαζόνα Μύρινα, η οποία πέθανε και τάφη εκεί και την οποία εικονίζουν στα νομίσματά της. Φημίζεται για τα πύληνα ειδόλια της, 4ο αιώνα π.Χ. με τις νεαρές Αφροδίτες από την Ακρόπολη της. Υπάρχουν πάρα πολλές στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών από αυτές, που λέγονται Μυριναίες, ειδική κατηγορία. Και το Δε Γρίνιον φημιζόταν για το μαντίο του Γρινίου Απόλλωνος, ένα μαντίο εισάξιο με τον Δελφόν. Σε νομίσματά της βλέπουμε τον Απόλλωνα, την Αθηνά, αμφορείς, λύρες, την Άρτεμη. Διαβάζουμε Μυριναίων ή Μυριναίων με διάφορες ορθογραφίες ή Μυρί. Μας δίνουν τόπο, μας δίνουν από πού καταγόμαστε, μιλάνε, μας λένε προσέξτε μας, υπήρξαμε και εμείς, διότι ιστορικοί δεν γράφουν πολλά πράγματα ή δεν σώθηκαν πολλά πράγματα και μάλλον το δεύτερο ισχύει. Και οι Ρωμαίοι ανακηρύσουν την πόλη αυτήν Civitas Libera. Ελεύθερη πόλη. Πού είναι λοιπόν η παγκόσμια κυριαρχία των Ρωμαίων, όταν υπάρχουν ανεξάρτητα κρατήδια εντός αυτής της αχανούς αυτοκρατορίας? Άρα λοιπόν, τι καταρρύπτει αυτή η διάλεξη? Αυτό ακριβώς που σας είπα προηγουμένως. Και μετονομάζεται Σεβαστούπολης και αρχίζει να κόβει πλατιά τετράδραχμα. Εδώ πέρα βλέπετε και την πρόσωψη του ναού του Απόλλωνα που είχε στην... στα νομίσματά της. Και πάμε για την Κίμη την Αιωλίδα, έμβλημα τον Αμαζόνιο Ήπο και τον θείο παππού μας τον Όμηρο. Σημαντικότατη πόλη της Αιωλίδος, επίσης κτισμένη από Αμαζόνες. Κίμη, Σμύρνη, Μύρινα είχαν κάτι κοινό. Εκτίστηκαν από Αμαζόνες. Ευωείς από την Κίμη και Λοκρή, από το Φρίκιον Όρος φεύγουν και πάνε και αυτοί εκεί πέρα όταν οι πελασγοί κατακτούν τις πατρίδες τους. Και εδώ βλέπετε ένα ιδιαίτερο σκεύος, αυτό το μόνο το αγγείο, το οποίο υπάρχει εδώ, το οποίο είναι ιερό σκεύος των μυστηρίων της περιοχής. Στην Ελευσίνα μιλώ, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και αυτή η πόλη εκδίδει στατήρες από ηλέκτρον, όχι τόσο σπουδαίος όπως η Κίζικος, όπως σας είπα, αλλά εκδίδει. Και μάλιστα επειδή τέτοιοι βρέθηκαν στην Θύρα, σημαίνει ότι εκόπηκαν και με εγινήτικο σταθμό. Η Αίγινα είχε δώσει το μεγάλο σταθμό, δηλαδή το βάρος για το πόσο θα πρέπει να είναι, τι βάρος θα πρέπει να έχει εκείνο το μέταλλο. Η Αίγινα
και η Αθήνα, η Αττική αργότερα. Έτσι. Εδώ πέρα βλέπετε, αυτός είναι ο λεγόμενος Αμαζόνιος ύπος που περπατάει μπροστά και έχει το ένα πόδι σαν το άλογο αυτό να χορεύει μπαλέτο. Το έχετε δει πολλές φορές και σε υποδρομίες ή σε διάφορους αγώνες με άλογα. Αυτό το άλογο σήμερα που σαν να χορεύει, μοιάζει. Το 190 την κατακτούν οι Ρωμαίοι, αλλά την αναγνωρίζουν ως ελεύθερη πόλη. Και αυτήν. Και κόβει τετράδραγμα στο όνομα του Αλεξάνδρου. Μα είναι δυνατόν να έχω τη Ρώμη κατακτητή και εγώ να κόβω νομίσματα και μπροστά να έχω τον Αλέξανδρο και να μην έχω τον Ρωμαίο αυτοκράτορα? Θα μου κόβαν το κεφάλι αν δεν με υπολογίζανε. Θα με ισοπεδώναν αν δεν με υπολογίζανε. Αν ήμουνα φόρο υποτελή σε αυτούς. Όμως ήμουν ανεξάρτητος. Ήμουν ελεύθερος, είχα δικό μου νόμισμα και δική μου διοίκηση. Που θα δούμε παρακάτω, έχει διοικητές, γυμνασιάρχες, στρατηγούς δικούς της. Και έχουμε νομίσματα που γράφουν όμηρος. Πράγματι, η Κήμη της Αιωλίδος είναι μία από τις δεκάδες πόλεις που διεκδικούν την καταγωγή του μεγάλου μας ποιητή. Από άποψη νομισματική, αυτοί που γράφουν για τον όμηρο πάνω στα νομίσματά του είναι η Άμαστρης, η Νίκαια, η Σμύρνη, η Χίος και η Ήος. Η Χίος, η γνωστό μεγάλο νήσι της Μυροβόλο του Αιγαίου, έχει τις Ομυρίδες, η Ήος, γνωστό των Κυκλάδων, οι άλλες τρεις όμως, η Άμαστρη στον Πόντο, η Νίκαια και η Σμύρνη, είναι από την Μικράσια. Και σε άλλα διαβάζουμε Κριθιής Κυμαίων, δηλαδή ότι και Κριθιίδα, η μάνα του Ομήρου, είναι και αυτή από την Κήμη. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι δεν μπορούσες να βάλεις τα νομίσματά σου ό,τι ήθελες. Αν δεν ήταν αποδεκτό και από τους υπόλοιπους, δεν θα μπορούσες να βάλεις ό,τι θέλεις. Άρα λοιπόν συζητεί το πάρα πολύ σοβαρά ανάμεσα στους λαούς ότι, και δεν διαφωνούσανε, ότι αυτές οι 4-5 πολιτείες είναι αυτές που διεκδικούν την καταγωγή του Ομήρου. Εμείς μαθαίναμε στο σχολείο ότι 7 πόλεις διεκδικούν την καταγωγή του Ομήρου. Η έρευνα, τα γραπτά κείμενα έχουν δείξει 23 και κάποιος συγγραφέας λέει και μύριες άλλες. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που όλες οι πόλεις της Ελλάδος θέλουν ο Όμηρος να έχει γεννηθεί στο χωριό τους. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ο Όμηρος δεν μας χωρίζει, ο Όμηρος μας ενώνει. Υπήρχε επίσης ο Έρμος και ο Ξάνθος, οι μεγάλοι ποταμοί, γιατί οι ποταμοί ήταν θεοί στην αρχαιότητα και δεν τους μπάζωναν ούτως ώστε όταν έχουμε μια βροχή να έχουμε πλημμύρες. Η Εφεσία Άρτεμις, ο αθλητής, και διαβάζουμε μέσα η Φαρία Ίσης και οι αναθηματικές επιγραφές. Αυτό όμως που εμένα με προβληματίζει είναι αυτό το νόμισμα της Κήμης που βλέπετε εδώ του 16ου αιώνα π.Χ. Ξέρουμε τα νομίσματα. Είναι μια ιστορία του 6ου, 7ου αιώνα. Ξεκινάνε από το Παγκαίο, γιατί έχει πολύ μέταλλο εκεί πέρα η περιοχή. Ξεκινάνε από εκεί, εκεί αρχίζουν και κόβουν τα νομίσματα. Οι πόλεις κάνουν παροικίες στο Παγκαίο για να παίρνουν το μέταλλο, μάλιστα να το κόβουν εκεί και να το στέλνουν στις πόλεις τους. Κάποιες πόλεις έχουν νομίσματα, ενώ οι Μητροπόλεις ακόμα δεν έχουν. Φανταστείτε ότι στην Αθήνα έχουμε νομίσματα τον 4ο-5ο αιώνα. Εκεί έχουμε 2-3-4 αιώνες πριν νομίσματα. Για να καταλάβετε τι μιλάμε. Εδώ έχουμε όμως αυτό το τάλαντο από ναυάγιο έξω από την Κήμη, στο Αιγαίο μας. Και είναι του 16ου αιώνα. 16ου, σωστά ακούσατε, αιώνα. Και ρωτώ, υπάρχουν αναφορές που έχουν βρεθεί άλλα 5 τέτοια νομίσματα στην Εύβοια. Μήπως ξέρει κανείς από τους αρχαιολόγους, από το μουσείο, το αρχαιολογικό μουσείο της Χαλκίδος, το αρχαιολογικό των Αθηνών, το νομισματικό μουσείο, να μας πει που βρίσκονται? Έτσι, μια ερώτηση φιλολογική. Και όταν θα πάτε, ρωτήστε. Πού είναι τα νομίσματα του 16ου αιώνα, τα τάλαντα από το Αιγαίο μας? Έτσι, για να ξέρουμε και το τι γίνεται. Εδώ είναι το ένα από αυτά. Καλά, Έφεσος. Με έμβλημα τη Μέλισσα και το ελάφι της Αρτέμιδος. Τι να πει κανείς για την Έφεσο? Μια περιοχή ευλογημένη από τις κατάρρητες πεδιάδες του Καΐστρου ποταμού και φυσικά το ιερόν της Εφεσίας Αρτέμιδος που ιδρύει ο Κορισσός. Η πόλη ιδρύεται από Ίωνες με επικεφαλής τον Άνδροκλο, τον γιο του Κόδρου, και
στα νομίσματά της παριστάνεται το δέντρο, άρρωστε η δεντρολατρεία είναι διαδοθήσα εκ Κρήτης σε όλο τον κόσμο και παραμένει έως σήμερα, σε λίγο καιρό θα στολίσουν οι περισσότεροι το χριστουγεννιάτικο δέντρο, αγνοούν ότι είναι μια αρχαία μινωική παράδοση σε αυτό. Με πόδια προσκολλημένα, η πολύμαστος θεά, πολύ πλούσια δηλαδή, μαστός σημαίνει πλούτος, με ταινίες που ακόμα και σήμερα θα δούμε τα τζάτζαλα να υπάρχουν στους ναούς, να κρεμάμε δηλαδή κορδελίτσες σε εικόνες, επιβιώσεις όλα αυτά των αρχαίων εθήμων, με την έλαφο και φυσικά την μέλισσα, ως πλούτος, ως μέλη, ως εργατική. Πώς λεγόταν ο προθιερεύς της Εφέσου, εσύν, άγνωστη λέξη, τη βρίσκουμε στα νομίσματα. Και πώς λέγονται οι αίριες παρθένες, μέλισσες. Το αρχαιότερο νομισματικό σύνολο στον κόσμο που έχει βρεθεί ποτέ προέρχεται από ανασκαφή στην Έφεσο. Κάτι που σημαίνει ότι η νομισματοκοπία είναι μια καθαρά αρχαία ελληνική εφεύρεση. Αν και από πηγές γνωρίζουμε ότι το πρώτο νόμισμα κόβεται στο Άργος, στα μυθολογικά χρόνια. Οπότε πάμε δεκάδες χρόνια πριν από το 16ο αιώνα που σας είπα εκεί, από τα νομίσματα της Κύμης. Εδώ βέβαια δεν σωθήκανε τα νομίσματα, τα ταλάντα της Κύμης, του Αιγαίου. Θα σωθούν τα νομίσματα που είναι πιο παλιά του Άργους. Ξεχάστε το αυτό. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Πολλά σας δώσαμε Έλληνες. Θα σας δώσουμε και άλλα στοιχεία ότι εσείς ήσασταν οι πρώτοι. Κάποιοι δεν θέλουν. Όμως εμείς είμαστε εδώ για να το φωνάσουμε και να σας λέμε πόσο περήφανοι είμαστε που είμαστε Έλληνες. Έχει κόψει νομίσματα με τον Ηρακλή Παιδί, με όφης Θράκους που γράφουν πάνω συν, δηλαδή συμμαχικών, διότι τότε η περιοχή ήταν ομόσπονδος, με ελάφη και φοινικό δέντρα. Με το ονομάζεται η Έφεσος κάποια στιγμή σε Αρσινόη, πάντα η μέλισσα εκεί. Με το ονομάζεται η Αρσινόη σε Βερενίκη, πάντα η Έφεσος εκεί. Και βλέπουμε το 204 να συνάπτει νομισματική συμφωνία με την Άραδο της Φοινίκης στη Μέση Ανατολή, η οποία Άραδος, η Φοινικική εντός εισαγωγικών, κόβει νομίσματα με ελληνικές επιγραφές. Τα μπορείτε να τα δείτε. Τα νομίσματα είναι αδιάψευστοι μάρτυρες. Η Έφεσος είναι ένα από τα 12 αρχαία νομισματοκοπία που εκδίδουν κιστοφόρους. Μέγα θέμα. Μέγα κεφάλαιο. Μια διάλεξη μόνη τους, ένα βιβλίο μόνη τους, οι κιστοφόροι. Ένα κλειστό νομισματικό σύστημα της εποχής, πτολεμαϊκό μοντέλο, μόνο για εξαγωγές. Δηλαδή οι άνθρωποι είχαν εφεύρει το ευρώ πριν το ευρώ. Ένα κοινό νόμισμα με το οποίο με αυτό θα ήταν αποδεκτές όλες οι συναλλαγές σε οποιαδήποτε άλλη πόλη κράτος στο εξωτερικό. Μετατροπή δηλαδή, υπήρχαν ανταλλακτήρια νομισμάτων για αυτόν που ήθελε να κάνει εξαγωγές, ούτως ώστε το χρήμα του να είναι αποδεκτό από την άλλη χώρα που πηγαίνει. Απίστευτη οικονομική θεωρία. Πηγαίνουν περίπατο όλοι αυτοί που λένε ότι εφήβραν αυτά τα νομίσματα της σύγχρονης εποχής και τους νομισματικούς συστηματικούς τρόπους. Τα άλλα τέτοια νομισματοκοπία που έκοβαν κιστοφόρους, Πάριον, τεράστια πολιτεία, Αδραμίτιο, Πέργαμο, Σμύρνη, Θυάτυρα, Σάρδης, Τράλης, Απάμια, Λαοδίκαια, Νήσι, της Λιδίας και η Κρήτη. Μόνο αυτοί είχαν το δικαίωμα να κόβουν κιστοφόρους. Δηλαδή νομίσματα παγκόσμιας αξίας μόνο για εξαγωγικό εμπόριο. Έτσι για να καταλάβουμε για τι πολιτισμό μιλάμε. Σε τι επίπεδο είχαν φτάσει αυτοί οι οικονομικοί νόες. Η μέλισσα και η δάδα, βλέπετε εδώ και ο Ηρακλής Παιδί να καταπνίγει τα φίδια, ήταν στα νομίσματά της. Με την επανάσταση αυτού του μεγάλου πόντιου του Μηθριδάτη, η Έφεσος βρίσκει ευκαιρία και ανακηρύσει όχι την απλή ανεξαρτησία της, την τελεία ανεξαρτησία της και την αυτονομία της. Και κόβει χρυσούς στατήρες, οι οποίοι γίνονται παγκόσμιο σύμβολο ανεξαρτησίας πλέον από την Έφεσο. Και μετά το Μηθριδάτη, όποια πόλη σε έκοβε χρυσό στατήρα, δήλωνε στους υπόλοιπους ότι είναι ανεξάρτητος.
Η θεά Άρτεμις είναι, εικονίζεται πάντα σε αυτά. Ταινίες, μέλισσα, ταινίες είναι οι κορδέλες, έτσι. Μέλισσα, ελάφι κλπ. Και βλέπουμε πάνω να γράφει και αρσί όταν λέγεται Αρσινόη και εφέ, εφεσίων όταν λέγεται Έφεσος. Στα αυτοκρατορικά χρόνια διαβάζουμε στα ελληνικά επιγραφές Εφεσίων πρώτων, μόνον πρώτων Ασίας, η πρώτη δηλαδή όλη τη Ασίας, ασύλου Αρτέμιδος, εδώ δηλαδή που η Άρτεμις έχει άσυλον, δις τρεις τετράκεις, τα νομισματικά συστήματα που σας είπα, νεοκόρων Αρτέμιδος, κάιστος κλαδέας Μάρνας, η ποταμίτης, ωκεανός, ο Θεός, και σημαντικό είναι ποιον Εφεσίων, μια επιγραφή. Είναι ένα νόμισμα που εικονίζεται ο ιετίον Ζεύς. Ήταν ο Ζεύς των κατακλυσμών, της πολύ μεγάλης βροχής. Ιετός είναι η μεγάλη βροχή, ο κατακλυσμός, σαν και αυτός που χτύπησε πριν από λίγο την περιοχή μας εδώ πέρα. Και καθόταν πάνω σε ένα βράχο και να βρέχει συνέχεια πάνω από την Έφεσο και από κάτω να ρέει φουσκωμένος ο ποταμός Κάιστρος. Γιατί ποιον λεγόταν με εψιλογιώτα το όρος της Εφέσου. Το νόμισμα μνημονεύει την καταστροφή της Εφέσου από εκείνες καταρακτώδες βροχές του 322 που φούσκωσαν τον Κάιστρο ποταμό. Και έτσι αυτό το κράτησαν στα νομίσματά τους. Σε νόμισμα της Εφέσου μνημονεύονται επιγραφές για τις θεές Αρτέμις Εφεσία, Ζεύς Ολύμπιος, Αθηνά Αρέα, Απόλλων Εμβάσιος, επίθετα για τους θεούς μας που δεν τα ξέρουμε αλλιώς, δεν τα δίνουν ιστορικοί, τα δίνουν τα νομίσματα. Γι' αυτό σας είπα, είναι γραπτές πηγές τα νομίσματα. Τα βλέπεις και διαβάζεις ιστορία. Και ο Άνδροκλος, ο θεοποιημένος, όπως σας είπα, κτίστης της πόλεως. Συνήθως να φωνεύει έναν κάπρο, γιατί ο χρησμός, ένα αγριόχειρο, διότι ένας κοινός χρησμός που υπήρχε σε όλες τις περιοχές, το συναντάμε και στην Πελοπόννησο και αλλού. Όποιος φώνευε εκεί πέρα έναν κάπρο, θα έπρεπε να κτίσει την πόλη. Κάπρος σημαίνει πλούσιος τόπος. Δεν διαβιεί το αγριογούρουνο σε έναν τόπο, ο αγριόχειρος σε έναν τόπο που είναι φτωχός. Άρα λοιπόν, αν μελετάμε τη φύση, καταλαβαίνουμε το πού διαβιεί ένα ζώο και μπορούμε να καταλάβουμε την περιοχή. Υπάρχει το όνομα Κορισσός και έτσι γνωρίζουμε ποιος είναι ο ιδρυτής του ναού της Αρτέμιδος. Υπάρχει το όνομα του Ηρακλήτου, λατρεύεται ο μεγάλος σοφός εκεί πέρα, ο Εφέσιος σοφός. Και υπάρχει το όνομα Διάνα Εφεσία. Διάνα είναι η Άρτεμις, η οποία είναι το ξέφτρα. Μπορεί να έχουμε ξεχάσει ότι τη θεά μας τη λέγανε Διάνα, αλλά το θυμόμαστε κάθε φορά που λέμε έπεσε Διάνα αυτός. Δηλαδή έπεσε ακριβώς στο κέντρο. Δηλαδή έριξε το τόχος του και βρήκε κέντρο. Άρα λοιπόν έχουμε ξεχάσει μεν τη Διάνα Αρτέμιδα, την το ξέφτρα, έχουμε κρατήσει όμως την έκφραση έπεσε Διάνα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πόσα πράγματα μπορούμε να μάθουμε από αυτές εδώ τις ιστορίες. Και βέβαια μαθαίνουμε για τα Πανιόνια, τα Ιερά, τα Απεινή και διάφορες άλλες εκδηλώσεις που γίνονταν στην περιοχή σαν γιορτές. Σμύρνη, με σύμβολο την πυργοφόρο Κυβέλη και τα ομήρια νομίσματα, η έδρα των Εμέσεων. Ιδρυτής της, ο Πέλοπς, ο Πέλοπας. Έτσι η πόλη έχει σχέση με την Πίσα, διότι ο Πέλοπας πηγαίνει μετά στην Πίσα και ιδρύει τους Ολυμπιακούς Αγώνες κλπ. Η Σμύρνη λοιπόν είναι ιδρυθήσα πριν την ίδρυση των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ιδρύονται το πρώτον εδώ πέρα περίπου 50.000 χρόνια πριν από, 50.000 χρόνια πριν από σήμερα. Έτσι, δεκάδες χιλιάδες χρόνια πάει πίσω αυτή η ιστορία. Μην ακούτε αυτά που λένε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 770 π.Χ. κλπ. Αυτά είναι παραμύθια, όχι μύθι, μύθο σημαίνει αλήθεια, παραμύθια για χαζούς. Να φάνε δηλαδή το χάπι και να τελειώνει η ιστορία. Το 770 τόσο π.Χ. ήταν η πέμπτη αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν η πέμπτη αναβίωση. Διαβάστε Παυσανία. Άρα λοιπόν ιδρύονταν, τελειώνανε, ξαναιδρύονταν και όποτε οι Έλληνες είχαν προβλήματα και έπρεπε να ξαναενωθούν, ξαναματαϊδρύανε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τους πρώτους έχουν ιδρύσει οι ο Ηρακλής με τους ιδέους Κρήτες δακτύλους, τότε τόσα χιλιάδες χρόνια, το 770 που θεωρείται αρχή ένα κτίριος της ημερολογίας μας, της χρονολογίσης μας, είναι η πέμπτη τους αναβίωση. Έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, γιατί μας έχουν ζαλίσει με το 770 π.Χ. Κάποιοι θέλουν να κουτσουρέψουν την ιστορία της Ελλάδος και να τη φτάσουν την πρώτη, δεύτερη χιλιετία μεταβίας και στεναχωριούνται κιόλας εκεί πέρα, στη δεύτερη χιλιετία. Έτσι. Η Σμύρνη κάνει
μικρές εκδόσεις νομισμάτων, δεν έβγαλε μεγάλες εκδόσεις νομισμάτων. Πάντα βλέπουμε την πυργοφόρο Κυβέλη. Βλέπετε εδώ πέρα τη θεά που στο κεφάλι της έχει πύργους, δηλαδή έχει τα τείχη της πόλεως, είναι η προστάτηδα της πόλεως. Βέβαια και δίπλα διαβάζουμε εύκολα, όσοι ξέρουμε ελληνικά, Σμυρναίων, έτσι, γιατί οι γραφές στα νομίσματα είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία. Και θα δούμε να γράφεται η Σμύρνη, να γράφεται η Μύρ. Γιατί, διότι το πρώτο σίγμα ήταν γιώτα. Και αργότερα γίνεται ζήτα. Και μετά γίνεται το σε. Όλα αυτά είναι ελληνικά γράμματα. Μην κοιτάτε που τα πήραν οι Λατίνοι, οι Άγγλοι, οι Γερμανοί και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτοί δεν έχουν αγγλικό αλφάβητο. Ελληνικό αλφάβητο έχουν. Και τα σε και τα ντε και όλα αυτά είναι ελληνικά γράμματα. Είναι ελληνικά γράμματα. Έτσι. Τα βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν, με Λέοντα, με Στέφανο, με τον Απόλλωνα, με τον Όμηρο καθημένο να κρατάει ήλιμα, ηλιτό δηλαδή, με τρίποδα, με λύρα. Ο ναός του Ομήρου ήταν έξω από τη Σμύρνη προς τις Κλαζομενές. Οι Κλαζομενές είναι περίπου εκεί που είναι τα σημερινά Βουρλά. Έτσι. Χάλκινα νομίσματα, έρχεται το Μυθριδάτης, κόβει αυτός, πάλι ακόμα και Μυθριδάτη, γράφεται Ημυρναίων, όχι Σμυρναίων. Σμυρναίων προφέρεται, η γραφή είναι γιώτα όμως, έτσι για να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, γιατί σας τα λέω αυτά δεν είστε ειδικοί, αλλά αυτά είναι γλωσσολογικά θέματα που αργότερα τα συνδυνάμε, γιατί σήμερα αρχίζουν και μιλάνε για λουβιακές διαλέκτους και άλλες διαλέκτους από εκεί που θέλουν να μας πούνε ότι ήρθαν από την Ασσυρία και όλοι αυτοί εκεί πέρα από τα βάθη της Ανατολής που δεν είχαν να φάνε και πεθαίνανε από τη λύσα και σκοτώναν τους γονείς τους και τους τρώγανε και πήγε ο Αλέξανδρος και τους έμαθε να τους σέβονται και έχουν και πολιτισμό. Έτσι. Ο μοναδικός στατήρας όμως αυτής της ιστορίας βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων. Γιατί άραγε? Γιατί δεν τον επιστρέφουν και με ποια νομιμότητα η Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων κρατάει ένα στατήρα της Σμύρνης? Υπάρχει γυναικεία παράσταση οπλοφόρου, υπάρχει η Εστία στο Πριτανείο, υπάρχει ο Απόλλωνας, ο Τρίποδας, η Κυβέλη, η Αφροδίτη, Στρατονίκη. Και φυσικά ο ναός Αφροδίτης Στρατονίκης καταστράφηκε στη Σμύρνη για να χτιστεί επάνω του το Ιουδαϊκό νοσοκομείο. Στα αυτοκρατορικά χρόνια στην Σμύρνη γίνονται ευφυείς συζεύξεις, λέει ο Σβορώνος. Και ο Χεντ τα λένε αυτά. Δηλαδή τι κάνανε οι αυτοκράτορες, ο Αντωνίνος ταυτίζεται με τον Μπέλοπα και ο Μάρκος Αυρίλιος με τον Αλέξανδρο. Δηλαδή τι θέλανε να πούνε? Ότι αν ήταν, θεωρούσαν τον εαυτό του σπουδαιότερο, δεν θα βάζανε τη μορφή του άλλου μέσα. Βάζανε τη μορφή του Αλέξανδρου και πάνω γράφανε Αυρίλιος. Γράφανε τη μορφή του Πέλοπα και πάνω γράφανε Αντώνινος. Δηλαδή τι θέλανε να πούνε? Ότι είμαστε εισάξιοι, τόσο εισάξιοι όπως οι γείτορές σας. Θέλανε δηλαδή με λίγα λόγια ως πολιτικοί να ψήσουν τον κόσμο να τους αποδεχτεί. Η πολιτική έπαιζε πάντα το δικό της παιχνίδι με τα νομίσματα και τα σύμβολα. Υπάρχει η τύχη με φιάλι στο χέρι, το κέρας της Αμάλθειας, όλα αυτά σε μια περιοχή στο Φινικόνα, λέγεται έτσι γιατί ήταν γεμάτος από φινικό δέντρα και όχι από φινικές, γιατί τα έχουμε ακούσει και αυτό. Έτσι. Και εδώ βλέπουμε και για πρώτη φορά αξιώματα διαβίου και μαθήσεως να υπάρχουν μέσα στα νομίσματα. Μαθαίνουμε από τα νομίσματα για θεότητες της πόλεως που δεν τα λένε ιστορικοί. Γιατί διαβάζουμε πλην των εμέσεων να λατρεύεται ο ακραίος Ζεύς. Διαβάζουμε να υπάρχει όμοιος με το Ολυμπίον των Αθηνών ναός στη Σμύρνη. Πρέπει να σας πω ότι ο ναός του Ολυμπίον, αυτό που είναι στις στήλες του Ολυμπίου Διός που λέμε σήμερα απέναντι από την κοντά στην πύλη του Αδριανού, απέναντι από το Ζάπιο, ήταν ο μεγαλύτερος ναός στην αρχαιότητα. 110 μέτρα μήκος. Έτσι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε γιατί τι ναός υπήρχε και στην Σμύρνη. Και υπήρχε ιερό του Κλειδονίου Διός, από όπου έχει μείνει το μικρασιάτικο έθιμο που ήρθε εδώ, ο Κλείδωνας. Το ξέρετε με το αμύλητο νερό, που αυτό όλο που κάνουμε στον Κλείδωνα, περίπου το Αγιανιού, εκεί πέρα τον Ιούνιο, αυτό που κάνετε εκεί πέρα σήμερα για τον Άι Γιάννη, εντάξει τώρα είναι επιβίωση του έθιμου του Διός στη Σμύρνη. Εντάξει,
οι εποχές αλλάξανε, τα σύμβολα ίδια μείνανε, τα ονόματα αλλάξανε για την επιβολή της μιας θρησκείας πάνω στην φυσιοκρατική αντίληψη των Ελλήνων. Η θεά, η Ρώμη, η Σμυρνιά, εικονίζεται στα νομίσματα έτσι, ο διπλός πέλεκης των Κρητών, η θεά Τύχη, ο Ηρακλής ο Οπλοφύλαξ, έτσι λέγεται πάνω, η Δήμητρα η Ορία, μια που είμαστε και στην Ελευσίνα, έτσι έχει σχέση η Ελευσίνα με τη Σμύρνη, έτσι, όπου εκεί τελούνταν μυστήρια για την Ορία Δήμητρα, έτσι, η Σιπηλινή, από το όρο Σίπηλον η Κυβέλη, η Κυβέλη πρώτη θεά μαμά μας, η μητέρα θεά, ο Όμηρος φυσικά, έτσι, γιατί και η Σμύρνη διεκδικούσε τον Όμηρο και τον είχε πάνω. Ο ναός του Ομήρου ήταν πλησίον του ποταμού Μέλητος, γιατί θεωρούσαν ότι στον ποταμό Μέλητα γεννήθηκε ο μέγας ποιητής. Και ρήπια του ναού του Ομήρου είναι κοντά στον ποταμό αυτό, εκεί που σήμερα είναι χτισμένη η γέφυρα των Καραβανιών, δηλαδή στην έξοδο της Σμύρνης προς τη Μαγνησία. Επίσης άλλοι ποταμοί, ο Έρμος, ο Μέλης, η Κρίνη των Καλαίων, η Σμύρνη ιδρευόταν από 6 πηγές, πρέπει να σας πω, ενώ έχουμε και νόμισμα που αναφέρεται στα πανιόνια άθλα, δηλαδή γίνονταν πανιόνιοι αγώνες και κοβόταν ειδικό νόμισμα γι' αυτό. Η Σμύρνη ήταν η κυρία έδρα της λατρείας των θεενών των Νεμέσεων. Στα νομίσματα εικονίζονται δύο Νεμέσεις που υψώνουν το χέρι τους προς το στήθος. Αυτές έχουν έρθει κατόναρ ερχόντων στους ανθρώπους, δηλαδή μες στο όνειρό τους. Και ήρθαν και στον Αλέξανδρο που κοιμόταν κάτω από έναν φήνικα στην Σμύρνη και είδε ένα όνειρο για την έμεση ο Μέγας Αλέξανδρος. Αφού λοιπόν η Σμύρνη ήταν η κυρία έδρα της λατρείας των Εμέσεων, μπορούμε να ελπίζουμε στην εκεί επανέλευσή τους. Και η Μαγνησία του Μεάνδρου, με τον Μέανδρο, το μεανδρικό κόσμημα, το Θεμιστοκλή και τον Ταυροποταμό. Μαγνησία. Εκεί έχουν έρθει άνθρωποι από τον Λιθαίο ποταμό της Θεσσαλίας, που σήμερα διασχίζει την πόλη των Τρικάλων. Αρχικώς από Μάγνητες, οι οποίοι από τη Θεσσαλία πήγαν στην Κρήτη και από την Κρήτη πήγανε εκεί στην περιοχή, όπως μας λέει ο Κόνωνας, τα γράφει αυτά εδώ πέρα. Και ο Θουκυδίδης τον ονομάζει Ασιανή, δηλαδή της Ασίας. Κατήχε όλη την Ασία. Μεγάλη σπουδαιότητα πόλη από την αρχαιότητα. Και θα δούμε γιατί. Εκεί εξορίζεται ο Θεμιστοκλής από τους Αθηναίους. Και τότε ο βασιλιάς του Ξέρξη του δίνει εκεί πέρα χώρο και ετήσιο εισόδημα 50 τάλαντα. Στην περίοδο της εξουσίας του Θεμιστοκλέους, του γνωστού ήρωα εδώ της περιοχής, της Σαλαμίνας εννοώ, αυτός, γι' αυτό το Θεμιστοκλή μιλάω, η πόλη γίνεται το σημαντικότερο και σπουδαιότατης σημασίας νομισματικό μνημείο της αρχαιότητας. Εκείνη την εποχή κόβεται Αττικό δίδραχμο με την επιγραφή επάνω Θεμιστοκλέος και τον εικονίζουν σαν τον Απόλλωνα. Η φήμη του Θεμιστοκλή, του εξορισμένου από εδώ, που νίκησε τους Πέρσες, που τον υποδέχονται εκεί, και οι Μάγνητες, οι Έλληνες κάτοικοι της περιοχής, τον υποδέχονται σαν Θεό, τον προσομοιάζουν με το Θεό Απόλλωνα που έρχεται στην πόλη τους. Ποιον? Το Θνητό. Και γύρω του βάζουν και ένα κλάδο δάφνης. Μόνο δύο κομμάτια από αυτό το νόμισμα είναι παγκοσμίως γνωστά. Γι' αυτό σας λέω ότι κάνει έγκλημα όποιος κατέχει αρχαία αντικείμενα στο σπιτάκι του και δεν τα δίνει στην παγκόσμια ιστορική κοινότητα, επιστημονική, φιλαρχαία και ερευνητική. Και μάλιστα το ένα από αυτά τα δύο βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο και είναι και επαργυρωμένο γύρω-γύρω, αν το δείτε. Εάν είναι ορθή λοιπόν η ταύτιση της γενιοφόρου κεφαλής με το Θεμιστοκλή, αυτή που αναφέρει σε αυτό το νόμισμα, τότε θα πρόκειται για το πρώτο νομισματικό πορτρέτο στον κόσμο. Σημαίνει ότι για πρώτη φορά θνητός εκτοπίζει Θεό στην νομισματοκοπία. Μέχρι τότε μόνο θεοί ήταν στα νομίσματα. Για πρώτη φορά ένας θνητός μπαίνει σε νόμισμα. Ή ένας θνητός θεοποιείται. Σε νόμισμα πάντα μιλάω, έτσι. Τέτοια τιμή επεφύλαξαν για τον νικητή της ναυμαχίας της Σαλαμίνος οι Μάγνητες, λέει ο Θουκυδίδης. Θουκυδίδης τα λέει αυτά. Αλλά αν δεν έχουμε τα νομίσματα, δεν μπορούμε να έχουμε και απόδειξης
δίπλα στα γραπτά. Γι' αυτό αυτοί οι κύριοι του Βρετανικού, του Λούβρου, του Γερμανικού Μουσείου, οποιοδήποτε άλλο μουσείο του Μητροπολιτικού της Νέας Υόρκης, είναι εγκληματίες απέναντι στην ανθρωπότητα. Διότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε αυτά που λένε οι συγγραφείς με τις αποθήκες που έχουν και δεν τις δίνουν στο φως να τις δούμε. Μαζί του έστησαν και άγαλμα στην αγορά τους. Άγαλμα για τον θνητό. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό. Ένας εξόριστος Αθηναίος λοιπόν εισάγει την ιδέα της προσωπογραφίας στα νομίσματα της Ανατολίας, την οποία αποδέχεται και εκμεταλλεύεται την νομισματοκοπία με τρόπο που θα είναι αδιανόητο στην πατρίδα του. Δεν υπήρχε περίπτωση στην Αθήνα ή στην κυρίως Ελλάδα ένας θνητός να μπει σε νόμισμα. Μόνο θεοί μπαίνανε στα νομίσματα. Αργότερα αυτή την νομισματική προβολή, επίδειξη ισχύως και εξουσίας, ακολουθούν οι σατράπες και δυνάστες της Ανατολής, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες κλπ. Η αρχή λοιπόν γίνεται με τον Μέγα Θεμιστοκλή. Και γίνεται εδώ, σε αυτή την πόλη της Μαγνησίας. Δύο τέτοια νομίσματα το πιστοποιούν. Δύο. Το λέει ο Θουκυδίδης, αλλά αν δεν είχαμε τα νομίσματα, δεν θα μπορούσαμε να το δέσουμε. Ο Ταύρος, ο Μέανδρος, η κεφαλή του Απόλλωνος, όλα υπάρχουν στα νομίσματα των Μαγνήτων που το γράφουν. Μάγν ή Μαγνήτος Μαγνήτων επάνω. Η θεά Άρτεμις με φαρέτρα στον νόμο, με ανδρικό κόσμημα, που είναι αυτή η λαβή. Γνωρίζετε τι είναι ο Μέανδρος, είναι αυτή η λαβή, η ισχυρή λαβή. Έτσι και δεθούμε έτσι, δεν ξεκολλάμε με τίποτα. Έτσι και δεθούμε έτσι. Το ξεχάσαμε, το χάσαμε αυτό. Χαιρετιόμαστε σαν να είμαστε Γάλλοι από μακριά. Έτσι, γεια σας κύριε, τι κάνετε, από μακριά. Νο, αυτό είναι το ελληνικό δέσιμο. Έτσι. Κνίδος. Ώρες μπορώ να σας μιλάω για αυτά τα πράγματα. Τι να σας πω τώρα. Ιδρυτές ο Τρίωπας, ο μπαμπάς του Πελασγού. Ακόμα οι Πελασγοί δεν έχουν φτάσει στο αποκορύφωμά τους, δεν έχουν ιδρυθεί καλά. Και μετά ο Φόρβας των Λακεδαιμονίων από την Σπάρτη, Δωρίες. Στη Δωρική Εξάπολη, ναός του Τριοπίου Απόλλωνας εκεί πέρα, ηλιακός θεός, με έμβλημα πάντα το Λέοντα. Ο Λέων είναι και σύμβολο εξουσίας και αστρικό σύμβολο. Κύρια λατρεία της Αφροδίτης, με ένα από τα σπουδαιότερα και περιθυμότερα αγάλματα του Πραξιτέλους. Η Αφροδίτη της Κνίδου, του Πραξιτέλους, η Κνιδία Αφροδίτη. Και υπήρχε και του Απόλλωνος επί τη Τριοπίου Άκρου και της Αρτέμιδος και του Ασκληπιού και της Δήμητρας και του Ερμού ναός. Και εδώ υπήρχε και αστεροσκοπείο στο οποίο δίδασκε ο Μέγας Εύδοξος. Η Κνίδος ήταν μεγάλη επιστημονική πόλη της αρχαιότητας. Και είχε στατήρες από άργυρο με εγινήτικο σταθμητικό κανόνα. Η αθηναϊκή κυριαρχία που έρχεται αργότερα δίνει πιο λίγα νομίσματα και μετά την ολέθρια εκστρατεία της Σικελίας η Κνίδος απέστη των Αθηνών. Και έτσι κόβονται νομίσματα πιθανώς στο όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εμφανίζεται πια ο Απόλλωνας και γυρνάνε στον Αλεξανδρινό τύπο και στο Ροδιακό σταθμό. Η κεφαλή της Αρτέμιδος έρχεται και πλέον σύμβολο είναι ο ήλιος και εξαιτίας της Ρόδου το Ρόδον, το οποίο όταν είναι μικρό και μπουμπούκι μοιάζει με λόγχι. Και έτσι το Ρόδον είναι και λόγχι, το λουλούδι είναι και όπλο. Διπλή λοιπόν η συμβολή και ο συμβολισμός στα νομίσματά της. Και οι Κνίδοι υιοθετούν πρώτη τη λατρεία της Αφροδίτης, τα ονόματά της τρία, Δωρίτης ως δωρική θεά, Ακραία, ότι είναι στην περιοχή εκείνη, και Ευπλία, διότι είναι και θεά προστάτης των ταξιδιωτών και όλων όσων ταξιδεύουν. Τα βλέπετε εδώ πέρα, ο Ηρακλής με δύο όφης, Λέων, Βούς, Τρύπους, στα νομίσματά της. Βλέπετε την Ευπλία Αφροδίτη εδώ από την Κνωσό, από το αγαλματίδιο της Κνωσού, και έρχεται η σειρά αυτοκρατορική πια στα αυτοκρατορικά χρόνια με τον Διόνυσο και την Αφροδίτη που έχουμε στα νομίσματα αντίγραφο του περίφημου αγάλματο της Κνιδίας Αφροδίτης του Πραξιτέλους που είναι περίπου ίδιο με το νόμισμα της Κο. Εδώ βλέπετε την Αφροδίτη της Κνίδου στην γλυπτοθήκη του Μονάχου. Πέργαμος με το ιερό φίδι του Ασκληπιού και την Αθηνά. Πέργαμος, Πύργαμος, δηλαδή ο πύργος, το φρούριο. Από την Επίδαυρο της Αργολίδος φτάνουν εδώ πέρα επάνω
και φτιάχνουν τη μεγάλη αυτή πόλη, η οποία είναι και γενέτειρα του Γαλινού, του μεγάλου γιατρού της αρχαιότητας, και γι' αυτό ιδρύεται εδώ ένα από τα πρώτα ψυχιατρικά νοσοκομεία του κόσμου. Για πρώτη φορά. Έτσι, υπάρχει ο ναός του Τελεσφόρου και εδώ υπάρχει η Φήμη, και ο Ασκληπιός ανασταίνει ακόμα και τους νεκρούς. Γι' αυτό σε όλα τα νομίσματα υπάρχουν διάφορα φίδια ιερά του Ασκληπιού. Στα νομίσματά της υπάρχει και ο Θεός με τιάρα. Εμείς σήμερα νομίζουμε ότι η τιάρα είναι σύμβολο του Πάπα της Ρώμης. Λάθος. Η τιάρα είναι σύμβολο των Σαΐων ιερέων της Αμοθράκης και υπάρχει στα περισσότερα νομίσματα ως σύμβολο αρχιερέως στην Μικρά Ασία. Εδώ υπάρχει ο Φιλέτερος, γιατί ο συνεισήμαχος του δίνει 9.000 τάλαντα για να φυλάξει το θησαυρό του, αλλά αυτός τι κάνει ο Φιλέτερος, παίρνει τα λεφτά και κάνει την πόλη ανεξάρτητο. Αυτός είναι ο Φιλέτερος εδώ πέρα, τα νομίσματά του, που τα κόβει με την εικόνα του Σέλευκου του Νικάτορος και η Πέργαμος γίνεται ένα από τα σπουδαιότερα, μεγαλύτερα κέντρα της Ανατολής. Τα νομίσματά του λέγονται οι Φιλέτεροι, παίρνουν το όνομά του και κυκλοφορούσαν και στο εξωτερικό. Τα βλέπετε εδώ πέρα, Πιευμένους Δευτέρου γίνεται το μεγαλύτερο βασίλειο της περιοχής, η Μεγάλη Πέργαμος. Έτσι, υπάρχουν διόσκουροι και κάβεροι πάνω σε αυτό και βλέπουμε και νομίσματά της στη Σύρο, κάτι που σημαίνει άμεση σχέση με τους καβύρους θεούς των Κυκλάδων. Βλέπετε εδώ πέρα τα νομίσματα από το μεγάλο ψυχιατρίο της Περγάμου, πάντα με το φιδάκι του Ασκληπιού. Εδώ βλέπετε και την ακίδα του γιατρού που θεραπεύει, χρυσά νομίσματα, σύμβολο της ύπατης εξουσίας προνόμιων μόνων των ιατρών της Περγάμου, σε ένα Ασκληπείο όπου απαγορευόταν να πεθάνει κανείς και έτσι δεν πέθανε κανείς. Και εδώ εκδίδονται κυστοφόροι με την ιερά βακχική κίστη, ένα καλάθι ξύλινο κυβότιο λοιπόν, με κύριο εμπορικό νόμισμα της Δυτικής Μικράς Ασίας, να είναι αυτό το μικρό νόμισμα του Διονύσου. Πανασιατικό νόμισμα γίνεται αυτό, επίσης ένα σπουδαίο νόμισμα παγκόσμιο εκείνη την εποχή, με τον Όφη και τον Κισό να βγαίνει μέσα από γοριτό και μέσα από κίστη. Εδώ λοιπόν θα δούμε, θα μάθουμε λοιπόν από τα νομίσματα ότι λατρεύεται ο Ζεύς ο Φίλιος και ότι γίνονταν στην πόλη τα Ολύμπια και τα Πίθια. Δεν γίνονταν δηλαδή Ολύμπια μόνο στην Ολυμπία, γίνονταν και εδώ. Λατρευόταν ο Κτίστης με την κεφαλή του Περγάμου, που ίδρυσε την Πέργαμο, ο Ασκληπιός, ο Τελεσφόρος, η Γυγεία, που τη γράφουμε λάθος εμείς σήμερα, ξεχνάμε αυτό το γιώτα που υπάρχει ανάμεσα στο γάμα και στο εψιλογιώτα, την Κορονίδα, τη μητέρα του Ασκληπίου, και τα ποτάμια της, ο Σελήνος και ο Κίτιος. Στα νομίσματα της Περγάμου υπάρχει η καλύτερη απεικόνιση ανθρώπου, κεφαλής ανθρώπου στον κόσμο, και είναι το αυτοκράτορα Καρακάλα. Καλύτερη χάραξη κεφαλιού ανθρώπου δεν υπάρχει, κατ' ομολογία όλων των καλλιτεχνών του κόσμου. Και κλείνουμε με την Τένεδο, με το βαρύ Τενέδιο Πέλεκη. Ο Τενέδιος Πέλεκης λοιπόν, ο διπλούς Πέλεκης αυτός των Κρητών, ο Λαύρης, όπου έπεφτε βαρύς στα δικαστήρια, διότι έμεινε από τότε η έκφραση «έπεσε βαρύς ο Πέλεκης της δικαιοσύνης». Χτύπαγε ο δικαστής δηλαδή, αντί να χτυπάει σφυράκι ή καμπανάκι όπως έχετε εδώ, έπεφτε ο Πέλεκης και τρόμαζαν οι πάντες. Αυτός ήταν ο Λαυρανδεύς Ζεύς και ο Κρηταγενής Ζεύς που έφεραν εκεί στα νομίσματα της Καρίας και της περιοχής τον διπλό Πέλεκη. Εδώ εικονίζεται πάντα διπλόμορφος θεότης, Ιανόμορφος τη λέγαμε μετά στα ρωμαϊκά χρόνια, νομίζοντας ότι ο Ιανός είναι ο μοναδικός διπλοκέφαλος θεός, διπρόσωπος θεός, είναι λάθος, είναι και ο Ζεύς με την Ευρώπη, είναι και ο Διόνυσος γυραιός και νεότερος, διπλή κεφαλή, ο δίμορφος Διόνυσος ή ο Διόνυσος και η Αριάδνη. Αυτό εικονίζεται πάντα στα νομίσματα της Τενέδου. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα ότι αυτά τα νομίσματα της Τενέδου ομοιάζουν με τα νομίσματα της μεγάλης σπουδαίας Μαρόνιας της Θράκης και της επίσης σπουδαίας μεγάλης πρωτεύουσας Ελλάδος, της Θάσου, την οποία επίσης αγνοούμε. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις κι αδίγες μη, μου ζητάς να λησκόνησω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει, μου ζητάς να μην ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις κι αδίγες μη, μου ζητάς να λησκόνησω.